Λυπάμαι γιατί δεν αλλάζει σε εμάς τίποτα. Είδαμε με χαρά μας ένα τμήμα που ούνε Χερσόνησο να εγκαινιάζεται, να δίνεται στην κυκλοφορία και λέω, Θεέ μου, πότε θα έχουμε και το υπόλοιπο τμήμα. Δηλαδή είμαστε πίσω. Η ναυαρχίδα του πολιτισμού στην Ελλάδα, του τουρισμού στην Ελλάδα που είναι η Κρήτη, έχει το χειρότερο οδικό δίκτυο. Το χειρότερο οδικό δίκτυο. Πάτε μια βόλτα Ορεστιάδα, πάτε μια βόλτα στην Πάτρα. Δηλαδή το δίκτυο το δικό μας είναι απαράδεκτο. Πρέπει να πας, να εξομολογηθείς, να μεταλάβεις, να κάνεις διαθήκη να πας στο Ηράκλειο. Γιατί, δηλαδή γιατί μας κοροϊδεύουνε. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή κριτική σε όλους τους πολιτικούς. Μεγάλη ανοχή. Δεν ξέρω αν είχαν θέση κοντά μας όλοι οι πολιτικοί με τον επαιγμό αυτό που μας κάνουν τόσα χρόνια. Λοιπόν, μετά το πρέπει να εξομολογηθείς και να μεταλάβεις για να μπεις στο δρόμο. Στον όποιο δρόμο πας, γιατί δεν είναι πια να το διαχωρίζεις. Είτε επαρχιακό δίκτυο είναι, είτε οδικό δίκτυο είναι. Πονεμένος άνθρωπος είστε, την προσπάθεια σας την κάνετε σε ό,τι έχει να κάνει με τα τροχαία. Τι θα μου λέγατε για μένα που θα ήθελα να μετακινηθώ αυτές τις ημέρες? Εγώ λοιπόν καταρχάς θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους ακροατές και σε εσάς τους σταθμούς σας να έχουμε καλό Πάσχα, χαρούμενα σας με λιγότερους και χωρίς καθόλου τροχαίους θανάτους και αναπηρίες. Το μήνυμα αυτές τις μέρες είναι ένα. Ας έχουμε όλοι μας ανέμακτο Πάσχα, χωρίς θανάτους, χωρίς τραυματισμούς. Ας σεβαστούμε τη ζωή και την οικογενειακή ευτυχία των συνανθρώπων μας που από μια κακιά στιγμή δικιά μας ή μια υπολαιότητα και την ενέργεια χαρίζομαι απλόχερα πένθος, λύπη, στεναχώριες. Ας σεβαστούμε επίσης τον εαυτό μας και ως μεταφέρομαι κούπες, μαγκές, επιδείξεις εξωτεχνίας και ψυχολογική ταχύτητα ψυχολόγητη δεν κάνουν καλό και δίνουν μόνο πόνο, θλίψη και αν θέλετε κακές στιγμές που δεν τις αντέχουμε άλλο. Το δικό μου το παιδί είναι 2 μέτρα κάτω από το χώμα. Αγωνίζομαι τόσα χρόνια για ποιον, για τα άλλα παιδιά. Για τα άλλα παιδιά, για να μην έχουμε άλλο τροχαίο θάνατο και άλλο παραπληγικό παιδί. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να σκεφτούμε πόσο αξία έχει η ζωή μας, πόσο πρέπει να διαφυλάξουμε τη ζωή των συνανθρώπων μας και του εαυτού μας. Και με βάση αυτό να οδηγάμε όσο μπορούμε πιο συνετά. Δεν θέλει μαγείας ο δρόμος, δεν θέλει επιδειξιομανίες. Ξέρουμε να οδηγάμε. Ό,τι ξέρουμε, ξέρουμε. Αλλά είπατε κάτι πάρα πολύ καλά προηγουμένως και θα σε χαίρω γι' αυτό αν μπορώ να πω ότι θα σε χαίρω. Πρέπει να έχουμε όλες τις δυνατότητες οδηγήσεως, να έχουμε όλες τις αισθήσεις, να έχουμε όλες τις δυνάμεις για να οδηγήσουμε. Ποιος τις έχει? Χθες μία κυρία με 2 μπαστούνια που δεν μπορούσε από τα μάξη να βγει όρθια να περπατήσει μισό βήμα που είχε μόλις βγει από το ψυχιατρίο, οδήγησε αυτοκίνητο για να πάει, αγαπητή μου φίλη και κυρία, πού δουλειάζει? Στη Σούγια. Στη Σούγια. Αυτή η γυναίκα που γυρακούσε στον πόδι, περνούσε μισή ώρα για να πάει στο άλλο, οδήγησε αμάξι να πάει στη Σούγια. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι είμαστε τελικά πολύ ανεύθυνοι σαν άτομα, πολύ ανεύθυνοι και δεν υπολογίζουμε τη ζωή και των συνανθρώπων και τη δική μας. Δεν έχω τι να πω πάνω σε αυτά τα οποία λέτε. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα, κύριε Πολέντα. Αναφορικά με αυτό τον περίφημο κώδικα κυκλοφορίας, με μια λέξη, τον καινούριο, πώς θα τον χαρακτηρίζατε? Κοιτάξτε να σας πω κάτι, είναι κακό πράγμα να είσαι ξερόλας. Εγώ πιστεύω ότι ο αρμόδιος συντάκτης εκεί στο Υπουργείο Μεταφορών δεν είχε την ευαισθησία να καλέσει ανθρώπους που ασχολούνται χρόνια με αυτό το πράγμα. Που ασχολούνται χρόνια, που έχουν μια εμπειρία, που έχουν ασχοληθεί, που έχουν δει τα ευαίσθητα σημεία. Να σας θυμίσω ότι έχω υποβάλει στη Βουλή των Ελλήνων 62 σελίδες με προτάσεις κατά Υπουργείο, προσέξτε, κατά Υπουργείο, με διαπιστωμένη κατάσταση και προτάσεις. Τι κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Όλα λοιπόν αυτές τις προτάσεις, τις δικές μας, θεωρηθήκανε για πέταμα. Και αυτοί οι κύριοι ξερόλες βγάλανε ένα νομοσχέδιο, το οποίο, προσέξτε, αφορά ένα Υπουργείο. Το μεταφορών. Δεν έπαιρες αυτό να έχει συνεργαστεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μα είμαστε λογικοί τώρα, είμαστε σοβαροί, ότι αν περάσω κόκκινο 3 φορές είναι διαβίου αφαίρεση αδείας οδηγήσεως και αν πατήσω 27 ανθρώπους δεν με οδηγάω. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτό ήταν μια βεβαιασμένη, αψυχολόγητη ενέργεια από το Υπουργείο Μεταφορών. Θα μπορούσε κάτι να συνεργαστεί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης
ότι ο Υπουργείο Υγείας επιτρέπεται ένας ψυχασθενής που μόλις βγαίνει από το ψυχιατρίο να οδηγάει αυτοκίνητο και να μην υπάρχει ένα άμκα οδηγού που να περνάει μεταβολές αμέσως της κατάστασης υγείας που κόψαν το πόδι. Ποιος το ξέρει. Είμαι τρελός. Ποιος το ξέρει. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι ήταν άσκοπο αυτό που έγινε, ήταν βεβαιασμένο, ήταν για εισπρακτικούς και εντυπωσιακούς λόγους, εντυπωσιακούς λόγους, δεν ήταν ουσίας να κάτσουμε να δούμε κάτω. Έλα εδώ, ο φαντάρος αυτός, από τι απολύθηκε, J5 λόγω τρέλας. Ωραία, δεν ξέρω να οδηγάει αυτοκίνητο. Αν είναι τρελός. Αυτός τι είναι, του κόψαμε, του γράμμε το ένα μάτι. Ωραία, μπήκε μεταβολή. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να σας κουράσω, ότι ήταν ένα νομοσχέδιο, βεβαιασμένο κατά τη γνώμη μου, δεν ακούσανε εμάς όλους. Θα σας πω κάτι, έχετε μπροστά σας ένα αμάξι και δεν ξέρετε αν αυτό είναι υβριδικό ή μικροαέριο. Και αν τρακάρετε από πίσω το αμάξι, αυτό το τσιπάκι, το σουζούκι παράδειγμα που είναι εφαπτώμενο της πίσω πόρτας η φιάλη υγραερίου, τι θα γίνει, πού θα πάτε. Δεν έπρεπε λοιπόν να έχει ένα δεικτικό σημείο που να λέει αυτό το αμάξι είναι υγραερίου. Ο πυρασβέστης που θα πάει να απογκλωβίσει έναν άνθρωπο, τι θα πάθει. Θέλω να σας πω ότι δεν σεβαστήκανε καθόλου την κοινή γνώμη εμάς όλους και ως ξερόλες κάνει ένα νομοσχέδιο το οποίο νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ ακόμα βελτίωση, πάρα πολύ εκτένισμα και σε αυτό θα υπολογίσω τη συμπάστασή σας.